Σταδιακή αποκλιμάκωση της πίεσης που δέχτηκε το τελευταίο διάστημα το σύστημα υγείας στην Κρήτη εντοπίζει η Επιτροπή Διαχείρισης της Πανδημίας με το γενικότερο αριθμό των κρουσμάτων να παρουσιάζει υποχώρηση της τάξης του 10%. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, το μέλος της Επιτροπής Αχιλλέας Γκίκας επεσήμανε τις θετικές ενδείξεις που υπάρχουν, ιδίως για το Ρέθυμνο και τα Χανιά. Ειδικά δε στα Χανιά και στο Ρέθυμνο έχουμε τις τελευταίες 5-6 μέρες μια υποχώρηση των κρουσμάτων κάπου 10% και αυτό μας δίνει καλές ελπίδες για παραπέρα χαλάρωση του φορτίου. Και βεβαίως όλη η Κρήτη κινείται κοντά στο δίκτυο μεταδοτικότητας γύρω στο 1 και λίγο κάτω από το 1, 0,98 το βγάλαμε χτες στη συνάντηση που είχαμε με τους επιδημιολόγους. Στον επιδημιολογικό χάρτη της Κρήτης εντύπωση προκαλεί ο χαμηλός μέσος όρος ηλικίας των ασθενών που νοσηλεύονται, καθώς πρόκειται στη συντριπτική τους πλειοψηφία για άτομα ηλικίας 34 έως 40 ετών. Ο χαμηλός μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων οι οποίοι νοσηλεύονται, ας πούμε στο Ρέθυμνο είναι 37 έτη, στο Ηράκλειο είναι 40 χρόνια, στα Χανιά είναι 34, στο Λασίθι είναι 37 χρόνια. Αυτό τι μας λέει, κύριε Γκίκα? Αυτό πιθανόν, χωρίς να μπορεί κανείς να το επιβεβαιώσει αριθμητικά ακόμη, είναι πρώτον ότι οι μεγάλες ηλικίες φυλάχθηκαν από μόνοι τους ή έχει αρχίσει να δουλεύει το εμβόλιο. Έχουμε αρκετά καλές καλύψεις εμβολιασμού στην Κρήτη. Ας πούμε το Λασίθι έχει 23% από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και οι υπόλοιπες περιοχές έχουν από 15% έως 17%. Είναι από τις πολύ καλές πανελλήνιες ποσοστά πανελλήνια για εμβολιασμό. Ο κύριος Γκίκας εξήγησε πως αποτελεί προτεραιότητα η ανάγκη περιορισμού της κινητικότητας στην ύπαιθρο της Κρήτης, εκεί όπου αναζωπυρώνονται διαρκώς οι εστίες διασποράς, έτσι ώστε οι δείκτες να βρεθούν σε ακόμη πιο χαμηλά επίπεδα εν ώψη της έναρξης της νέας τουριστικής περίοδου. Ο ίδιος χαρακτήρισε ως κρίσιμες τις επόμενες 2 εβδομάδες. Θέλουμε λίγο προσοχή στους δήμους αυτούς τους οποίους έχουμε κατατάξει στο βαθύ κόκκινο, αλλά και στο κόκκινο. Στους δήμους της ενδοχώρας θέλουμε αυτή η κινητικότητα να μην είναι πολύ μεγάλη. Θέλουμε να μην έχουμε πολλά κρούσματα για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το χρονικό διάστημα των επόμενων 2 εβδομάδων που ο καιρός θα ελευθερώσει λιγάκι ακόμα πιο πολύ. Θα έρθουν και τα καινούργια εμβόλια σε μικρότερες ομάδες ηλικιών και γενικότερα θα χαλαρώσει το επιδημιολογικό φορτίο. Τα self-test στην εκπαιδευτική κοινότητα λειτουργήσαν καταλυτικά στην αποτροπή γενικευμένης διασποράς, σύμφωνα με τον Αχιλλέα Γκίκα. Αποφύγαμε τουλάχιστον 1.500 με 1.600 κρούσματα, τα οποία δεν μπήκαν μέσα στα σχολεία να μολύνουν άλλους τόσους.